Πώς. Ευχαριστώ. Ομορφιές καλημέρα, είναι Παρασκευή 1η Φεβρουαρίου και έχουμε vlog καθώς κάτι απίστευτο συνέβη, με κάλεσαν σε event. Ω ναι, οπότε είπα να κάνω vlog και θα σας πάρω μαζί μου, θα έρθει και η Βένια μαζί μας σήμερα, οπότε θα είναι μια υπέροχη μέρα. Όποια μέρα περιλαμβάνει τη Βένια εννοείται. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, εγγραφή με καμπανάκι και να με ακολουθήσετε στο Instagram Another Makeup World για να ενημερώνεστε για το οτιδήποτε συμβαίνει. Ποιο primer να βάλω. Okay, βρήκα. Οπότε πάω να κάνω το μακιγιάζ μου να γίνω άνθρωπος και να ξεκινήσουμε αυτό το βίντεο. ACDC, παιδιά, για να μαθαίνουμε και λίγο, ε. Λοιπόν, βαφτικά κλασικά, δεν έχω φορέσει κραγιόν, θα το βάλω στο μετρό και μολυβάκι έχω πάρει μαζί μου. Πρέπει να κάνω ένα μακιγιάζ στο μετρό. Μην τυχόν και μου κλέψει κανείς αυτή την ιδέα, την είπα εγώ πρώτη, ε. Θέλω κάποιο είδους βραβείο, γιατί έκανα όλο αυτό το μακιγιάζ, χωρίς καφέ, χωρίς να έχω φάει και χωρίς νερό. 3-1 νοικοκυρεμένα. Δεν ξέρω, υπάρχει κάποιο είδους πιστοποιητικό για αυτό που μόλις έκανα. Κάτι θέλω πάντως. Έτσι, πήγαινε μέσα στη μέση να σε πατήσω, κορίτσι. Τη λογική σας δεν θα την καταλάβω ποτέ. Πραγματικά. Τι να κάνει, καημένη. Μπορείς να βαφτείς, Βένια? Όχι, δεν μπορώ για 5 μέρες. Για εξήγησε γιατί. Έκανα κάτι που λέγεται καθαρισμός με ραδιοσυχνότητες. Αού! Κάπως λέγεται, δεν θυμάμαι. Και επειδή σκοφτηριάζουν την ακμή, δεν κάνουν να βαφτείς για 2-3 μέρες. Δεν τρέπεσαι να κυκλοφορήσεις με τα βυζιά έξω, μωρή? Όχι, εσύ βγαίνεις κάθε μέρα, δεν τρέπεσαι. Τροπή σου. Περίμενε. Με είπες κοντή, ρε. Με είπες κοντή. Σηκώθηκε, κλαίω. Κάτσε για να πέσεις. Πάλα με το μολύβι. Πάμε τώρα για το κραγιόν. Τα πέτυχα. Ισχύει. Στις αποχρώσεις σου. Όχι, απλά τα πέτυχες. Είναι η ίδια. Κουνάς τώρα. Επειδή δεν παίζει να έρθω και σχεδόν ποτέ ξανά, τι φυσιά, ευχαριστώ. Είναι πολύ μακριά από μένα. Εσύ είσαι ξανά στη Μωρή? Πάρα πολλέ φορέ. Συγχαρητήρια. Αφού εδώ. Πελούσια. Όχι, εδώ ήταν η σχολή μου. Α, το μακιγιάζ. Σωστά. Πάμε. Και επίση είναι κοντά στον αεροπό. Α, ναι. Α, και γενικά έχω ξανάρθει πολλέ φορέ από την φυσιά. Πελούσια. Πελούσια. Το χάλα. Πελούσια. Το λεωφορείο και τώρα έχουμε 11 λεπτά περπάτημα για τον προορισμό μας, γραφεί το GPS, ναι. Δεν θα κάνουμε άλλη γυμναστική σήμερα και στη γυμναστική, παιδιά, δεν φοράμε μακιγιάζ. Πολύ βασικό. Βλέπουμε σπίτια. Βασικά μόνο σπιταρώνες βλέπουμε. Σπιταρώνες που δεν θα έχουμε εμείς ποτέ. Γενικά οι άνθρωποι εδώ πεινάνε. Ναι, πολύ. Έχουν πολύ βρώμικους δρόμους. Ναι, κάτω δεν υπάρχει. Ναι, όχι, πραγματικά δεν υπάρχει. Έχω να το λέω αυτό. Ιδίως και σε άλλη χώρα. Μεταφερθήκαμε κάπου αλλού. Διεκτενιστήκαμε, ευχαριστώ. Αχ, ένα σκυλάκι. Αγάπη μου, I love you. Κουράει την ουρά του. Αγάπη. Ναι, θα σου φέρω τη λούλα και τη γραβάτα να παίξετε. Αμέ. Είδες όταν του μιλάς πως σταματάει. Εξοχή. Ευχαριστώ. Δεν πήραμε να κάνουμε πικνίκ. Ας ελπίσουμε να έχεις το event φαγητό και καφέ. Πολύ, πολύ βασικό καφέ. Θέλω νερό. Κι εγώ, Βένια, θέλω. Έξυπνος ο κύριος. Πολύ έξυπνος.
Πολύ έξυπνο. Βαζελίνη γενικότερα ένα προϊόν, ένα συστατικό το οποίο άλλος το αγαπάει και άλλος το μισεί. Δεν υπάρχει μια λύση. Έβγαλε το μπλε, το οποίο είναι 100% οργανικό και αντικατέστησε τη βαζελίνη με το βούτυρο καριτέ. Τέλεια. Πολύ πιο παχύρεστο, σαν υφή. Αρέσει. Για μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε αυτό, δεν είναι το φύλλι. Λάμπουλα. Έχει υπέροχο άρωμα από μάγκο. Είναι πολύ ωραία για μετά τη θάλασσα. Δηλαδή με το μπλε νερό τη θάλασσα το βάζετε γιατί μαλακώνει και προστατεύει. Γιατί είσαστε εδώ. Αυτό λοιπόν είναι το νέο προϊόν. Αυτό εδώ. Η Βένια τώρα θα το χρησιμοποιήσει. Κινήσεις, έτσι. Στην ουσία τι θέλω να προκαλέσουμε αυτό, να απομακρύνουμε τα πετσάκια με τη ζάχαρη και να προκαλέσουμε και λίγο περιμμία στα χείλη, γιατί είναι αυτό το οποίο στρέφει οτιδήποτε προκαλούμε. Οπουδήποτε προκαλούμε περιμμία, πρέπει να κρέψει, να αναγίνει στη κιτάρα. Οπότε, κάνουμε το σκράπ πάνω κάτω. Αυτό, άμα το αφήσετε λίγο και κάνετε κι άλλο περίπου σε θα κάνετε πάνε τα χείλη σας. Αυτό, ή κάτσε να το κάνεις. Ναι, θα τα νιώθω πιο γεμάτα. Ω, τέλειο. Τρίβο. Τρίψε, βέ. Τρίβο. Τρίβετε. Εκείνο Kylie Jenner μετά. Παιδιά, τρώγεται όντως. Τι γεύση έχει. Σαν ανανά, μάγκο, κάτι τέτοιο. Αυτό, πορτοκάλι. Αλήθεια. Και πορτοκάλι. Έχουν διπλασιαστεί όμως, όντως, κοίτα. Δωρεάν ή αλουρέν. Κατά και πάω και δίνετε λεφτά. Εγώ είμαι χαζή που πάω και δίνω λεφτά. Είσαι ένα τόπο κυρίως. Τι τρόλ που είσαι μωρή. Είναι η χάρα της Βένιας. Πώς φαίνεται. Έχει κάνει παρεμία. Ναι. Έχουν διεκδοθεί τα χείλη. Wow. Ρε έχουν αυξηθεί τα χείλη σου. Έχουν πάθει σοκ. Oh my god, το βλέπω! Είναι τέλειο! Είναι τέλειο! 10.50 παιδιά αυτό το 2-1. Μόνο. Και τα χείλη της Βένιας τα μεγάλωσε. Εντάξει. Πόση ώρα είμαι εδώ Βένια και τραβάω φωτογραφίες και βίντεο? Μία ώρα με το ρολόι. Ήρθε η ώρα να φάω κι εγώ επιτέλους. Αν και κανονικά δεν πρέπει να τρώσει μπουφέ, απαγορεύεται εδώ. Γιατί? Τι body shaming είναι αυτό, ποιος το λέει να το μου δει? Κάποιες youtubers το λένε. Θα τις πατήσω κάτω. Έτσι. Πήραξε τη φίλη μου, ναι. Φίλη μου. Και έχω έρθει έξω για τσιγάρο. Μου πηγαίνει παιδιά ο φυσικός φωτισμός.
Και μου λείπουν τα βίντεό μου με το φυσικό φωτισμό που έκανα πιο παλιά. Η αλήθεια είναι, αλλά τι να κάνω που μένω σε υπόγειο. Και είμαστε στο Yellow στην Κηφισιά, ξέχασα να σας πω. Και πώς καταλαβαίνεις ότι το μαγαζί είναι το Yellow? Από την κίτρινη πόρτα φυσικά. Έτσι το καταλάβαμε, γιατί δεν έχει ταμπέλα απ' έξω ή κάτι τέτοιο. Αν έρθετε, είναι πάρα πολύ ωραίος χώρος και τεράστιο. Πραγματικά τεράστιο. Είναι σαν τρεις καφετέριες μαζί. Πάντα ένα μηχανάκι θα μου χαλάει τα vlogs μου εμένα. Μπράβο. Είμαστε στη στάση του λεωφορείου. Το περιμένουμε πόση ώρα? 20 λεπτό. Μισάωρο. Ακόμα να έρθει. Γιατί ως γνωστόν όλα είναι μακριά από τον ηλεκτρικό εδώ στην Κηφισιά. Μπράβο, Κηφισιά. Πολύ σωστό αυτό. Αργούν εδώ πάντα, να ξέρεις, τα λεωφορεία. Και για ώρες ολόκληρες. Εντάξει, και δεν θα έχω να μείνω. Γιατί θα αργώσουν τα κανονικά. Ήρθε! Μετά από 45 λεπτά! Ήρθε! Ήρθε! Όλα άδεια είναι! Άντε! Εδώ μέσα στον ήλιο! Α! Προσοχή παρακαλώ! Όταν ακούτε το χαρακτηριστικό ήχο για το πλήξιμο των θυρών του σειρμού, παρακαλείστε να απομακρύνεστε από αυτές, διότι ο σειρμός αναχωρεί αμέσως. Ευχαριστώ. Αυτό το πήρε για μένα. Πατάτες. Παρακαλώ. Θα φάμε. Για μένα θα φάμε. Θα φάμε πατάτες. Εγώ. Αυτή δεν ξέρω. Και στην Ίτσι. Α, θα μου κάνεις πλούσιο γεύμα. Υγιεινά. Κάθε φορά που έχω να σπίτι, δεν έχω παράπονο. Με τη μάζη ολόκληρο το τραπέζι. Α, ναι. Γιατί ναι. Πολλοί λένε ότι σε αφήνω και πεινάς. Ποτέ. Πάντα μου πληρώνει πράγμα. Δεν έχω παράπονο. Έλα, μωρέ. Σιγά δεν έχει να κάνει με τα λεφτά. Έχει να κάνει με το. Να τον ποτίζεις, να τον ταΐσεις τον άλλο. Μην με έχεις ποτίσει πολύ και έχω βγει σε μύρη. Θα σε ποτίσω τώρα που θα πάμε σπίτι. Λούνις, τι κάνεις, τι κάνεις, τι κάνεις αγάπη. Κι εγώ σ' αγαπάω, δώσε μου ό,τι θέλεις. Δώσε μου φιλάκια, δώσε μου γκαλίτσες, τι όμορφο. Πάρε τι θέλεις, παλιατζή. Γραβάτα, πεις. Να τη γραβάτα, το μικρό μου το λικάκι, Μικρό λικάκι. Τι είναι μικρό λικάκι, τι είναι. Της αρέσει η βρώμα της γραβάτας. Ω, αυτό είναι μια μικρή μπίχλα. Μια μικρή μπίχλα. Μπιχλιάρα. Μπιχλιάρα είμαι, πες, ναι. Κοίτα, κοίτα. Ποιος έβαγε αυτό το λάστιχο εκεί? Κάνει ότι δεν ξέρει τώρα. Εγώ λέει το φάγα. Τώρα και δύο άτομα να τη χαϊδεύουνε. Ποιος τη χάρη της. Σε φυλάει. Ναι, δίνει φυλάκια, ξέρει. Δεν ξέρω το δίκιο. Δεν άκουσα εμένα. Δεν δαγκώνει. Το ξέρω. Χρόνια δεν της το λέω. Μόνο λάστιχο. Χρόνια δεν της το λέω, δεν άκουσα εμένα. Κοίτα, 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 βάζει το δάχτυλό μου και το φτύνει. Ναι, ναι, δεν θέλει. Αχ, σιγά, το μαλλί μου. Μη μωρή. Σε παιδί μου. Της αρέσουν τα μαλλιά και τα αυτιά της αρέσουν. Λούνα, σιγά, σιγά, σιγά. Η Λούνα είναι loyal. Σιγά. Ναι, κοίτα εδώ, αγκαλιά, ρε. Σιγά, σιγά, σιγά. Είσαι έτοιμη. Μου δείχνεις και λόγοντες. Πιάσω. Κοίτα, κοίτα. Η γραβάτα ούτε καν ασχολήθηκε. Πέρα εδώ. Εδώ, σε μένα βρε. Πέρα εδώ. Εδώ, πιάσω. Πιάσω. Ωχ, κάνει παράπονο. Πήρες τη γραβάτα. Κάτσε. Μην ενοχλείς γραβάτα. Έλα, κάτσε. Κάτσε, θα το πιάσεις. Να το πιάσεις το παιχνίδι. Καλέ, θέλει η γραβάτα να πιάσει παιχνίδι. Κάτσε, κάτσε. Λούνα, γραβάτα. Πάμε. Πάμε. Η γραβάτα ούτε καν. Εντάξει. Πού το παιχνίδι. Το έβερε η Λούνα. Λούνα,
Απλά ήθελα να σε δει να της το λες. Γραβάτα, ας τη Λούνα. Μπράβο. Πάμε. Σιγά μην τρέξει. Σιγά μην τρέξει. Ήρθε άλλη. Εντάξει. Εντάξει, έλα. Πολύ θεά έτσι. Τεμπέλα. Πολύ θεά. Ποιο τεμπέλα πεθαίνει, ρε. Μήνε, μη μου κάνει τα τάκ εμένα. Ναι, αγάπη. Γραβάτα, έλα κι εσύ. Έλα. Κρυμμένη όπως πάντα. Έλα. Γραβάτα. Έλα κι εσύ. Μπράβο. Μπράβο που ήρθες κι εσύ. Κάτσε. Μπράβο, κούκλες μου. Πάμε. Εντάξει, το έχεις καταλάβει έτσι ότι κάτι δεν πάει καλά. Πού είναι η κορονίδα, έπεσε πίσω. Παίζεις. Παίζεις. Άσε το παιδί. Ω, τηλέφωνο. Ω, πες hello. Hello, ποιος είναι. Εγώ κάτι ήξερα που φόρεσα το ματάκι μου. Τώρα το έβαλα εδώ. Γιατί όταν παίζαμε με τα σκυλιά, κάνω μία έτσι να πάρω ένα παιχνίδι και χτυπάω το χέρι μου σε μία πολύ σκουριασμένη ψισταριά που έχουμε. Πάμε τέλος πάντων φαρμακείο μέσα στο πολυελαίο να μου κάνουν αντιτιτανικό, αντιτιτανικό ή τετανικό. Τιτανικό. Είμαστε κατά το τιτανικό. Αντιτετανικό όρο. Αντιτέτηση για να μην βουλιάξετε. Και μου κάνανε ένεση και μου βάλανε χαζαπλά στον Τάρανδο από το Frozen. Εκουέν! Μου δώσανε γάζες, χαζαπλάστ, μπενταντίν και δεν πρέπει να το βρέξω μέχρι αύριο το πρωί. Μπράβο! Αλλά αυτό είναι καλό χαζαπλάστ. Δηλαδή έπλυνα τα χέρια μου, ότι θα κάνω review και σε χαζαπλάστ να ξεπερνάει. Δηλαδή έπλυνα τα χέρια μου και δεν έφυγε κόλλα, οπότε πραγματικά το προτείνω! Έβαλα τη ρομπίτσα μου, φάγαμε και τώρα η γιατρός, κυρία Βένια, θα μου κάνει τα πόδια. Ένα μαρτύριο για μένα. Είσαι μοναδική πελάτησα, αλλά εντάξει. Παιδιά, εγώ δεν θέλω να μου ακουμπάνε τα πόδια. Και η Βένια είναι ο μοναδικός άνθρωπος που την αφήνω να μου κάνει τα πόδια. Μόνο εσύ μου τα πιάνεις τα πόδια μου. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Όχι ωραία πάντως. Γιατί? Γιατί δεν είσαι φρόνιμη. Είμαι καλό παιδί. Δεν είσαι φρόνιμη. Έχουμε απολυμάνει τα πόδια της Κωνσταντίνας. Και τα εργαλεία μας. Σιγά μου να περιμένουμε τα εργαλεία. Από ένα βρωμιάρι, από πριν. Πλάκα. Ξέρετε, παιδιά, ότι εργαλείομαι πάρα πολύ. Καλά, δεν έχεις βγάλει άχνα. Μόνο για το βίντεο, ψεύτρα. Έλα, μωρέ, μη λες ψέματα, είμαι καλό παιδί. Είμαι, έχω εκπαιδευτεί τόσα χρόνια. Πόσο καιρό, 2 εβδομάδες είναι τώρα? Περίπου. Δείτε, παιδιά, από αυτό το χώλο, ειδικά εδώ, είναι καβλέιρο, τέλος. Σταμάτα να λες κακές λέξεις. Στην μικρά παιδιά. Τα μικρά παιδιά έχουν μανάδες να τα μαζέψουν. Άιντε. Δεν μπορούν στη δουλειά. Αυτό είναι το... τι είναι αυτό? Αυτό είναι το πεθαμένο σου δέρμα. Έχει πεθάνει. Give away. Το λιώσω αυτό που σου κάνω. Όχι. Να ξέρεις το πενσάκι. Το έχω πάθει κι αλλού αυτό. Πάντως σε φρόνιμη. Α ναι, άλλα έλεγες πριν. Τα έχω σε βίντεο, μωρή. Για τώρα είσαι φρόνιμη. Βρωμιάρα. Δες τι έχει πάει στην πετσέτα. Πιάστε λίγο. Απλά. Καλά, άλλο νούμερο παπουτσιού απλά. Κάπως έτσι είναι όταν μου κάνετε τα πόδια Ευένια, παιδιά. Υποφέρω. Πολύ. Δεν σε έχω δει ακόμα ποτέ. Μπορεί και να μ' αρέσει, που ξέρεις. Θα φας μόλι το ξύλο τότε. Τέλεια. Τι έχω πάθει, είπες, υπερκεράτωση. Ναι, αλλά έχω... στο όβαλα, δεν, καλά δεν είναι κάτι. Εγώ ξέρω κάποιους που δεν το έχουν πάθει στα νύχια. Δεν μπορούν να πούνε. Πότε λένε άλλοι, γεια! Γεια! Φυλάξτε κανένα. Θα πούνε τώρα που θα συγχρονιστούν τα σχόλια. Γεια, θα λένε. Γεια, πείτε όλοι γεια στο vlog. Σου λένε γεια, γεια, γεια. Ορίστε. Γεια σας, παιδιά. Καλή γεια. Φιλάκια.
Θα δείτε τον εαυτό σας στο YouTube. Σιγά. Φιλάκια. Love you all. Αλόχα, queen, όποιος το είπε. Φιλάκια. Μόλις τελειώσαμε το Instagram live, η Βένια έφυγε και μ' άφησε μόνη μου. Εγώ είχα να τακτοποιήσω το σπίτι μου, να πλύνω τα πιάτα μου, να συγκυρίσω λίγο τις κάρτες SD μου για να σας έχω έτοιμο αυτό το vlog. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε, μην ξεχάσετε να του κάνετε ένα τεράστιο like, να κάνετε εγγραφή με καμπανάκι στο κανάλι μου για να μην χάνετε τις ειδοποιήσεις για όλα τα νέα μου βίντεο. Και κάτω στην περιγραφή θα βρείτε τα social media μου. Στο Instagram είμαι Another Makeup World. Να πάτε να με ακολουθήσετε. Ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και από μένα ομορφιές μου. Φιλιά πολλά!